Ο αρχηγό Γεεθά Κωνσταντίνο Φλόρο, όπω φαίνεται, θα μείνει στην ιστορία ω ο στρατηγό των Μεζονετών παρά για το έργο του στι ένοπλε δυνάμεις. Όπω καταδεικνύει με καυστικό τρόπο και με δύο ενδεικτικέ φωτογραφίε η εφημερίδα Το Ποντίκι, το οποίο μάλλον αφήνει σοβαρά υπονοούμενα για τα πεπραγμένα του στι δαπάνε των εξοπλιστικών. Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι ξέρει να επενδύει σωστά στην αγορά των ακινήτων με βάση την έκθεση τη ΣΕΙΠ και τα αποτελέσματα τη παρακολούθησή του. Σύμφωνα με την έκθεση τη ΕΕΠ, ο αρχηγό Γεθά Κωνσταντίνο Φλόρο συνελήφθη κλέπτοντα ο πόρα και πιο συγκεκριμένα καταγράφηκε να διακινεί μαύρο χρήμα ύψου 600.000 ευρώ μέσα σε σακούλα, αδήλωτο και χωρί πόθεν αίσχες. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με άλλε πληροφορίε τη ΕΕΠ, είναι ένα μικρό μέρο μόνο από αυτό που περιήλθε στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων από δωρεάν αντιπροσώπου που πούλησε ελικόπτερα πριν από 1,5 χρόνο στο πολεμικό ναυτικό με παρέμβαση του ίδιου του Κωνσταντίνου Φλόρου.